Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τις καταστροφές. Είχαμε τεράστιες καταστροφές και στο Αμίντεο και στην Εορδέα αλλά και στην Καστοριά. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα στην περιφέρεια κοινότητα της Φλόρινας. Συνδεόμαστε με τον κύριο Σωτήρη Βόσδο, ο οποίος είναι ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας, να μας δώσει την κατάσταση, γιατί επισκέφτηκε ειδικά τις περιοχές στο Μανιάκι και ενημερώθηκε από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακροτσά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καταρχήν, ποια είναι η εικόνα των καταστροφών, γιατί είδαμε τις προηγούμενες μέρες προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, ειδικά στην παραγωγή κερασιών εκεί στις τοπικές κοινότητες. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε, κύριε αντιπεριφερειάρχα, και τι έγινε με την καταγραφή των ζημιών? Πρέπει να ξέρει και όλος ο κόσμος ότι φέτος έχουμε συνεχείς βροχοπτώσεις και μάλιστα και έντονες πάρα πολλές φορές. Με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και στις καλλιέργειες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στο δικό δίκτυο. Χθες βρέθηκα στην περιοχή του Αμιντίου και συγκεκριμένα στο Μανιάκι, όπου διαπίστωσα και η διεισόμαση ότι οι βροχοπτώσεις αυτές έχουν δημιουργήσει προβλήματα ιδιαίτερα στην καλλιέργεια του κερασιού, στη συγκομιδή του κερασιού. Η παραταταμένη αυτή βροχόπτωση έσχασε, όπως λένε και η παραγωγή, τα κεράσια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Έγινε αναγγελία και στον ΕΛΓΑ. Στελέχη του ΕΛΓΑ δεν ξέρω σήμερα αν πρόλαβαν να επισκεφτούν τις περιοχές για να αρχίσει η καταγραφή. Από τις επικοινωνίες όμως που υπήρχαν θα ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή του ζημιών ώστε να υπάρξουν και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις. Πήγατε στο Μανιάκι, ενημερωθήκατε από τους προέδρους των κοινοτήτων του Μανιακίου, του Τζιβελίδη, της Βεγόρας, του κύριο Αθανασιάδη, του Φαραγκού, του Αντώνη Κουδερατζή. Είναι τόσο τεράστιες οι ζημιές. Και είδαμε παράλληλα ότι έχουμε και ζημιές στην περιοχή του Αμιντέου. Ακούσαμε και τον κύριο Δεμερτζίδη να είναι εξοχρονών από όλη αυτή την καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες αλλά και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ναι, όντως έχουν δημιουργηθεί σοβαρά ζητήματα και στο οδικό δίκτυο, στους κομματόδρομους, καθώς ήταν, όπως σας είπα και πριν, και συνεχείς οι βροχοπτώσεις, αλλά είχαν και μεγάλη ένταση. Σε πολλές περιπτώσεις, στις προηγούμενες μέρες, είχαμε και καλαζοπτώσεις, οι οποίες ήταν σε τοπικά φαινόμενα, αλλά με πολύ μεγάλη ένταση. Πριν 10-15 μέρες είχαμε καλαζόπτωση στην κοινότητα της Άνω Γιτρούσας, η οποία δημιούργησε προβλήματα ξέχωρα από τις καλλιέργειες, αλλά και στα σπίτια. Ναι. Καθώς δημιουργήθηκαν στις οροφές των σπιτιών από τη καλαζόπτωση προβλήματα. Έχει γίνει η αναγγελία, μάλιστα από την Παρασκευή, στα στελέχη της Διευθύνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, είχαν επισημάνει και μέγραφο είχαν ζητήσει να υπάρξει και από μεριάς του ΕΛΓΑ επιτόπιος έλεγχος και διαπίστωση, αλλά και από τις άλλες υπηρεσίες για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο εύκολα να γίνει η καταγραφή και να μπουν σε εφαρμογή όλες οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Μακάρι να έχουμε γρήγορη ενεργοποίηση του μηχανισμού για να αποζημιωθούν και οι καλλιέργειες που επλήγησαν. Ας ελπίσουμε τώρα που ανοίγει ο καιρός να μην δούμε τέτοιες καταστροφές, κύριε Βόσδο. Και μάλιστα, όπως λέγανε η παραγωγή, όπως με πληροφορούσε η παραγωγή, φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά όσον αφορά την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Δυστυχώς είδαμε όλο τον κόπο μιας χρονιάς, αυτό το οποίο δημιουργεί η φύση και ήδη οι καλλιεργητές, να πηγαίνει στράφη. Θα πιέσετε τώρα τουλάχιστον, έστω και αν ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες, γιατί είναι και μια περίοδο προεκλογική. Δεν υπάρχει σε κανονική κυβέρνηση, υπάρχει υπηρεσιακή που να υπάρχουν και οι δεσμεύσεις, οι πολιτικές για γρήγορες αποζημιώσεις. Θα πιέσετε μετά τις εκλογές, εφόσον υπάρχει κυβέρνηση, να προχωρήσουν γρήγορα διαδικασίες. Μα βεβαίως, και είναι η υποχρέωση του κάθε κυβερνώντα, πολύ το περισσότερο καθώς πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί τη Δευτέρα η κυβέρνηση, να ξεκινήσουν και άμεσα οι όλες διαδικασίες. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι δημιουργήθηκε και πρόβλημα στον οδικό άξονα Φλόρινας Πρεσπόντς, στο 13ο χιλιόμετρο Φλόρινας Βίγλας Πισοδερίου,
όπου λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων υπήρξε μια κατολίσθηση και με μέτρα τα οποία εξέδωσε, κυκλοφοριακά μέτρα που εξέδωσε η τροχιά, η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλόρινας, γίνεται εναλλάξη κυκλοφορία, καθώς ένα τμήμα του καταστρώματος, του οδοστρώματος, έχει κατολιστήσει. Είναι, βέβαια, χρειάζεται μια μεγάλη αποκατάσταση εκεί και πιστεύω ότι μόλις επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα γίνουν και οι άμεσες παρεμβάσεις. Είναι βέβαια ένα μεγάλο έργο. Ναι, και ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες που κινούνται σε εκείνο το δρόμο να προσέξουν, να το πούμε. Ναι, βεβαίως. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ, να είστε καλά. Μέρες, κύριε Βάζλου. Να είστε καλά, να είστε καλά.